Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι, κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις στην πρόοδο των εμβολιασμών. Όλη η προσπάθειά μας αυτή την περίοδο θα επικεντρωθεί να έχουμε μεγαλύτερους ρυθμούς εμβολιασμού και συστήνουμε σε όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν όπως και εγώ εμβολιάστηκα, διότι είναι η μόνη μέθοδος, ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από την τέταρτη πανδημία και από την λέλαπα της πανδημίας. Τους συστήνουμε ενθέρμως και θα προβούμε σε μια διαφημιστική καμπάνια γι' αυτό. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να κατεβούν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας να εμβολιαστούν? Τι ενημέρωση έχετε? Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση τέτοια. Είναι αρμοδιότης άλλου φορέα, αλλά αν μας ζητηθεί να συμβάλλουμε σε αυτό, όπως θα γίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας, με μέσα μεταφορικά, θα το συμβάλλουμε πολύ ευχαρίστως. Γιατί ειλικρινά πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από τη λέλαπα. Πρόσφατα δεν είχατε μία σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό? Τι υπόθηκε κατά τη διάρκεια αυτής? Χθες είχαμε. Υπήρξε η σύσταση του Πρωθυπουργού, η έντονη σύσταση και των αρμοδίων, ότι θα πρέπει όλος ο πληθυσμός να ξεφύγει από φοβίες και δισταγμούς και να προβούμε σε εμβολιασμό. Εκείνοι θα βοηθήσουν με κάποιο τρόπο? Ο Πρωθυπουργός θα βγάλει διάφορες αποφάσεις. Είπε μια πρώτες απόψεις για το θέμα και νομίζω ότι είναι θετικά, ότι ελέγχθη ήταν θετικό. Πρέπει όλοι να συστρατευτούμε και εμείς με όποιο τρόπο μας ζητηθεί από τον αρμόδιο φορέα, τον κρατικό, θα συμβάλλουμε. Αν χρειαστούν μεταφορικά μέσα, αν απαιτηθούν ιατροί, θα συμβάλλουμε. Και επί τη ευκαιρία να συνεχίσω ότι ήδη η περιφέρεια τοποθετεί ιατρείο πρώτης επισκοπήσεως του κορονοϊού μπροστά από το στρατόπεδο του Μαυροβουνίου και έχει προσλάβει ήδη ιατρό για να κάνει τις πρώτες αναλύσεις και πρώτες εξετάσεις. Θα συνεχίσουμε ό,τι κάναμε και στη Μόρια. Αυτό είναι για τους μετανάστες τώρα. Μάλιστα. Γιατί και οι μετανάστες είναι προς το παρόν, λέω, μέρος του πληθυσμού.